Μιλάμε για πλήρη καταστροφή στο Δήμο της Ιεράπετρας. Τα πάντα εδώ οδηγούν στο θάνατο του αγρότη. Έφτασα στο σημείο να πάρω και το Αττικό Πάρκο που έχουν τις ελέφαντες. Να ταΐσουμε τις ελέφαντες, τουλάχιστον τα πράγματα μην τα πετάμε. Γιατί είναι αμαρτία να τα πετάμε. Το καταλαβαίνω κι εγώ πρώτος. Εγώ τα πονάω και τα πετάω. Σε τραγική κατάσταση έχουν περιέλθει οι παραγωγοί της Κρήτης που βλέπουν τον κόπο τους να σαπίζει και τελικά να καταλήγει στις χωματερές. Τα σούπερ μάρκετ απορροφούν κλάσμα της παραγωγής. Δηλαδή ένα 20% της παραγωγής. Το υπόλοιπο 80% της παραγωγής πετιέται. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή πετιέται όχι μόνο από εμάς αμέσως, αλλά αγοράζεται από κάποιους, δεν μπορεί να διαθεθεί και πετιέται. Τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας στη χώρα μας έχουν καθυλώσει τη διακίνηση των αγαθών, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στην αλυσίδα παραγωγής, εμπορίας, συσκευασίας, διακίνησης και εξαγωγής των κυπευτικών. Ήδη τις τελευταίες ημέρες, στον αδειοδοτημένο χώρο ανακύκλωσης και υπαίθριας κομποστοποίησης στο καπίστι της Ιεράπετρας έχουν καταλήξει πάνω από 200 τόν κυπευτικών. Κανένας δεν ξέρει και δεν ενδιαφέρεται στο τέλος της ημέρας, εάν θα ζήσει ο αγρότης, κοιτάει την υγεία του για το σπίτι πρώτα απ' όλα. Αλλά και εμείς κοιτάμε τις συνεργασίες μας. Δηλαδή, δίνουμε τώρα στα σούπερ μάρκετ που δίνουμε αυτές τις ποσότητες, τις πολύ λίγες που δίνουμε. Αλλά δεν γίνεται να τα χαρίσουμε. Έχουν πάθει τεράστια ζημιά, διότι πίσω από τον αγρότη, όλη η αλυσίδα τροφοδοσίας των αγροτών, είτε είναι γεωπονικά μαγαζιά, συσκευαστήρια, δημοπρατήρια, πρακτορία μεταφορών, όλος αυτός ο κλάδος αυτή τη στιγμή είναι ξεκρέμαστος. Οι οργανώσεις παραγωγών, τα δημοπρατήρια και τα συσκευαστήρια της Ιεράπετρας συντάσσουν δελτία καταστροφής και ελπίζουν ότι με αυτά τα ντοκουμέντα στα χέρια τους θα διεκδικήσουν και τελικά θα πάρουν αποζημιώσεις. Με τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο κόσμος είναι καταδικασμένος σε οικονομικό θάνατο, το πω έτσι απλά. Δεν μπορούν να συνεχίσουν τις καλλιέργειες, δεν μπορούν να ξεκινήσει νέα χρονιά. Δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Με έναν απλό υπολογισμό του χρόνου δεν θα φυτέψει κανένας. Τα ανελαστικά έξοδα λοιπόν, τα θερμοκήπια εκτός εποχής, στο στρέμμα είναι 5.000 ευρώ στρέμμα. Αυτό έχει μπει από τους αγρότες, έχει πληρωθεί και τώρα φτάνουμε στο σημείο να ξεκινάμε να κόβουμε για να πετιέται. Άρα λοιπόν του χρόνου δεν θα έχει κανένας να δώσει πάλι αυτά, που σημαίνει ότι του χρόνου, άμα θα θέλουμε ντομάτες για να φάμε Μαρτ-Απρίλη μήνα ή Φλεβάρι, θα πρέπει να φέρουμε την Ολλανδία. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Ιεράπετρα. Στην Πάκη, Μεσαρά, Κουντούρα, Χανιά, Ηράκλειο και στο Λασίθι υπάρχουν, σε όλες τις περιοχές υπάρχουν θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Θεοδόσης Καλατζάκης απέστειλε στους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών και Νησιωτικής Πολιτικής επιστολή, ζητώντας την προστασία των παραγωγών και την άμεση υιοθέτηση μέτρων στήριξής τους. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποφασίσουμε, κινητοποιήσεις θα κάνουμε, έστω και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Γιατί όταν ο άλλος καταστρέφεται, θα πρέπει να ξέρετε ότι ούτε ο στρατός, ούτε η αστυνομία, ούτε ο Δήμος, ούτε ο κορονοϊός θα τον καθίσει μέσα στο σπίτι του.